Καλημέρα, κύριε Αθανασίου, καλημέρα σας. Καλημέρα, μια χαρά εσείς. Πώς είστε, είστε, όλα καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Μπράβο, φίλε. Μπράβο. Ποιος τους παίρνει όλους αυτούς που... Το Arsenal. Καλαφιόρη, έχω κάνει προτάσεις και κάτι μου λέει εμένα. Μου λέει κάτι ότι θέλω να πάρω και τον Κίμι. Τον Τζόσουα. Ναι. Okay. Για χάφο, όχι για δεξιμπάκ. Καλά, όπου θες το βάζεις αυτό. Εντάξει, εγώ για χάφο. Στο football manager, φίλε, έχει 9 λαμπάκια αναμένα. Εντάξει. Δηλαδή, πού θέλω να το βάλεις. Φτάνει πως θα φως day, ε. Ναι, και είναι 9 λαμπάκια και είναι αυτά τα καταπράσινα. Ναι, είναι καταπράσινα, ναι. Σε όλο το γήπεδο. Λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσουμε το φιλικό, θέλετε να ξεκινήσουμε τα μεταγραφικά με τι... Ό,τι κρίνεις ότι είναι πιο, πώς το λένε, ζωντανό. Να πούμε δύο λόγια για το match, γιατί είναι αυτό που τέλος πάντων προηγήθηκε τις τελευταίες ώρες που έχουμε να μιλήσουμε. Εντάξει, νομίζω ότι για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε και για το γεγονός ότι ο Αλόνσο δουλεύει την ομάδα του δύο εβδομάδες ακριβώς και με τις ελλείψεις που έχει ο Παναθηναϊκός ενώ με τους παίκτες δηλαδή που δεν βρίσκονται μαζί με την υπόλοιπη αποστολή εδώ στην Αυστρία, είδαμε πράγματα πολύ φυσιολογικά για την εποχή τους. Έτσι, δηλαδή είδαμε πράγματα να γίνονται καλά κάποιες στιγμές και πράγματα να μην γίνονται καλά κάποιες άλλες στιγμές, όπως για παράδειγμα στις πιέσεις που ασκούσε υψηλά ο Παναθηναϊκός υπήρχαν στιγμές που αυτό το πράγμα λειτουργήσε, ήταν και κάποιες άλλες στιγμές που η Πάφος, μια καλή ομάδα, το έσπαγε εύκολα και έβγαινε έπειτα στο χώρο και δημιουργούσε επικίνδυνες προϋποθέσεις. Το πιο σημαντικό όμως από όλα νομίζω είναι ότι είδαμε και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε, έτσι, τις βασικές αρχές του παιχνιδιού του Ντιέγο Αλόνσο και πράγματα τα οποία θέλει να κάνει. Είναι πράγματα τα οποία θέλουν χρόνο για να συμβούν σε πολύ μεγάλο βαθμό σωστά. Για παράδειγμα, χθες όπως ανέφερα και πριν, οι δύο ευκαιρίες που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι είναι και οι δύο από κόντρα pressing. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έκανε επίθεση, έχανε την μπάλα, ασκούσε άμεση πίεση, έκλεψε και με δύο πάσεις δημιούργησε ευκαιρίες. Μία του Γερεμέγερ στο δοκάρι και η δεύτερη του Τσόκαη. Δεν ήταν η καλή εικόνα του Παναθηναϊκού απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Έτσι, εκεί. Του έλειψαν οι ιδέες. Αλλά νομίζω ήταν και ο Γερεμέγεφ λίγο. Πώς να το πω, δεν ήταν ταιριαστό σε αυτό το ρόλο. Στο πολύ κλειστό παιχνίδι. Κοίταξα, δεις, εκεί θέλεις έναν επιθετικό όπως παίζει αυτή η ομάδα και όπως θέλει να παίξει ο Ντιέγο Αλόνσο, ο οποίος θα σου κρατάει την μπάλα. Ιωαννίδης. Μπράβο. Και αυτό το έχουμε ξαναπεί 1 εκατομμύριο φορές και είναι και η πραγματικότητα. Δυστυχώς, σε αυτό το ρόλο ο Γερεμέγεφ δεν είναι ο ιδανικός ποδοσφαιριστής. Όχι, όχι. Μπορεί να σου κάνει άλλα πράγματα σωστά. Αλλά αυτό το πράγμα, γιατί τα πρώτα του. Αν και στη φάση του Βιλένα, αυτός ουσιαστικά υποδέχεται την μπάλα στο όριο της περιοχής και τη πάει στο Βιλένα για να σουτάρει αυτός, αλλά ήρθε στο δεξί. Η μπάλα δεν πήγε στο αριστερό. Ναι, είναι κανένα 2 φορές που το έχει κάνει σωστά και είναι και 6-7 φορές που το έχει κάνει λάθος. Ναι, ναι. Πράγμα που δεν λειτουργήσε. Ναι. Δεν ήταν και σε καλή μέρα και ακραία του Παναθηναϊκού και αυτό είχε ως αποτέλεσμα πράσινη να μην δημιουργήσουν πολλές ευκαιρίες. Αλλά επαναλαμβάνω έτσι ότι είναι το πρώτο φιλικό. Ουσιαστικά για το 14 μήνα ήταν μια προπόνηση. Είναι το πρώτο φιλικό μετά από 2 εβδομάδες δουλειάς και νομίζω ότι πολύ πιο χρήσιμα συμπεράσματα θα βγουν και στο φιλικό του Σαββάτου με την Braunschweig, αλλά κυρίως στα αργότερα. Αθήνα, ναι. Αργότερα όταν θα έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του και όταν θα έχει προχωρήσει στις επόμενες εβδομάδες η προετοιμασία και όσο θα πλησιάζουμε στα πρώτα παιχνίδια για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του. Πάντως να σου πω κάτι, αυτό το παιδί ο Αράο την έχει την κατάρα. Ξεκινάει χαφ, να τον δούμε σε ένα μάτσο να παίξει χαφ. Και νιώθει σφίξιμο για την Βάη. Κάτσε ρε τι μικρό Κροάτι, κάτσε να δούμε λίγο τον Αράο χαφ. Ναι. Την έχει την κατάρα. Εγώ παιδί μου ακόμα και χθες. Δεν ξέρω, εντάξει μπορεί να κάνω και λάθος, δεν λέω ότι. Πιο πολύ σας ωραίος ο Στόπερ σου αρέσει. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ ο Στόπερ. Ξέρεις τι, γιατί έχει μεγάλη ευκολία στο να βγάζει την μπαλά μπροστά. Μπράβο, αλλά, και περισσότερους χώρες, αλλά αποκτά και άλλα χαρακτηριστικά ο Παναθηναϊκός με τον Αράο στα χαφ. Είναι πολύ πιο ενεργητικός εκεί. Εντάξει. Έχω πολλές ερωτήσεις. Μπορώ να αρχίσω να τις κάνω. Βέβαια, ναι, ξεκινά. Λοιπόν, ερώτηση πρώτη. Υπάρχει κίνδυνος ο Ιωαννίδης να μην είναι έτοιμος για τα πρώτα ευρωπαϊκά? Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που υπήρξε, περίπου μια εβδομάδα, το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού έχει κρίνει έτσι, ότι ο παίκτης θα είναι έτοιμος σε αυτά τα παιχνίδια ξεκινώντας να μπαίνει σε full ρυθμούς μόλις ο Παναθηναϊκός επιστρέψει και ξεκινήσει τις προπονήσεις του στην Αθήνα. Άρα δηλαδή, θα έχει δύο εβδομάδες την προπονήση. Θα έχει 2 εβδομάδες. Okay. Okay, και μιλάμε και για... Ας είναι έξι τις ερωτήσεις σου, συγγνώμη. Όχι, άμα θες να πεις κάτι συμπληρωματικό, πες το. Όχι. Δεύτερη ερώτηση. Μπορούμε να κρίνουμε με βάση το γεγονός ότι έπαιξε αρκετές φορές σε αρκετά κομμάτια του παιχνιδιού, σχεδόν σε όλο. Με 2 εξάρια. Με 2 εξάρια ή είναι... ρε παιδιά, αυτή την εποχή λείπουν παίχτες, οπότε βάζουμε. Εδώ παίξαμε και με το 10-10. Ναι. Μήπως προετοιμάζεται για Μαξίμο Βιτσαράου.
Ναι, ρωτάω. Σημαίνει κάτι αυτό, λες, έχεις καταλάβει ότι σημαίνει κάτι ή είναι αυτούς έχουμε τώρα σε αυτή τη φάση της προετοιμασίας, αυτούς βάζουμε. Αυτό που έχω καταλάβει περισσότερο από τις προπονήσεις και όχι από τα φιλικά, τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών που θέλει να έχει στη μεσαία γραμμή είναι 1-6, 1-6-8, εντάξει, δηλαδή στο 4-2-3-1 αυτοί οι δύο. Okay. Άρα ο Μαξιμόβιτς στέκει. Ναι, εννοείται. Και Τσέριν Αράο και Τσέριν Μαξίμοβιτς και ο παίκτης πίσω από τον επιθετικό, για παράδειγμα χθες πριν αλλάξει η ενδεκάδα με την μικροενόχληση που ένιωσε ο Μπακασέτα, ήταν ο Μπακασέτας πίσω από τον Γιανεμέγεφ και μετά πήγε ο Τζούρισιτς. Οπότε εκεί θέλει 10, δεν χρησιμοποιεί τρίτο half-half, έτσι, δεν είναι 4-3-3, γι' αυτό πάντα λέμε ότι σε κάθε διάταξη παίζουν σημαντικό ρόλο τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών, αλλά όλους αυτούς που είχε ο Παναθηναϊκός στο 6 και στο 8, νομίζω στο μυαλό του προπονητή να τους ταιριάξει μαζί σε κάποιο ή σε κάποια παιχνίδια. Τώρα δεν ξέρω ποιο θα είναι το ιδανικότερο, γιατί πραγματικά εκεί αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει τον Μαξίμοβιτς, έχει τον Τσέριν, έχει τον Αράο, έχει τον Ρούμπεν, έχει τον Βιλένα. Έχει πολύ πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ίσως είναι και το πρώτο μοντάρισμα για τα ευρωπαϊκά μάτς. Δηλαδή, ίσως φτιάχνει και πράγματα μικρά τα οποία θα χρησιμοποιήσει, ας πούμε. Αν τυχόν πέσει με έναν δυνατό αντίπαλο, να έχει ένα πλάνο. Ναι. Mm-hmm. Επόμενη ερώτηση. Ρεμπότσο, ένα πολύ επιθετικό μπακ. Άρα, μάλλον θέλουμε να έχουμε πολύ επιθετικά μπακ ως Αλόνσο. Δεν έχω αυτή την εικόνα. Δεν έχει την εικόνα αυτή για τον Ρεμπότσο ή για τον Αλόνσο. Όχι, δεν έχω αυτή την εικόνα για τον Ρεμπότσο. Γιατί πραγματικά χτες το βράδυ εδώ μαζευτήκαμε γύρω από ένα τραπέζι. Μπήκαμε στο White Scout, φάγαμε 2-3 ώρες, δεν τον βγάλαμε άχρηστο επειδή έχει, ξέρω εγώ, σε εισαγωγικά αστείο όνομα. Έτσι, γιατί υπάρχει μια τρομερή ανθρωποφαγία από χθες, χωρίς το 95-99% να μην ξέρει καν χαρακτηριστικά του ποδοσφαίρου. Καλά, θυμίζω ότι γράφανε για τον Τζέριν και τι λέγανε για τον Τζέριν όταν ήρθε ο Τζέριν. Τι έχει το όνομα του ανθρώπου, ρε. Ρεμπότσο σου λέει τώρα, τι όνομα είναι αυτό. Δεν το λένε, ας πούμε, Van Dijk. Καταλαβαίνεις. Για να απαντήσω στην ερώτηση του Μιχάλη, είναι κάποιος ο οποίος είναι καλός στα επιθετικά του καθήκοντα, δηλαδή είναι ένας μπακ ο οποίος έχει μια καλή σέντρα. Έτσι, και σεντράρει περίπου ο αναπαιχνίδι. Και τα heat map που είδα εγώ ζει αρκετά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Υπ' αυτήν την έννοια το λέω. Ανεβοκατεβαίνει, έτσι, δηλαδή το heat map του είναι όλη η αριστερή πλευρά από πάνω μέχρι κάτω. Απλά τι θέλω να πω, ότι συνήθως όταν λέμε για έναν πολύ επιθετικό back, αυτό ίσως να λέω ότι ρε παιδί μου αμυντικά δεν είναι τόσο καλός. Όχι, εκεί υπάρχει απόλυτη ισορροπία, έτσι, τα χαρακτηριστικά του και αμυντικά είναι καλός και συνεπής και έχει και εξαιρετική τακτική παιδεία και αυτό φαίνεται από τις αγώνες καλύψεις που μπορεί να προσφέρει κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού και γενικά είναι ένας γρήγορος ποδοσφαιριστής, έτσι, το χαρακτηρίζει η ταχύτητα και έχει τα χαρακτηριστικά και καλύπτει τα θέλω που είχε βάλει ο Ντέγο Ανλόσο για αυτή τη θέση. Δεν είναι όμως κάποιος που, σωστά το αναφέρεις κατά βάση, δεν είναι όμως κάποιος που... Όχι, όχι, εγώ δεν είπα, αλλιώς θα έλεγα άλλος ένας Μλαντένοβιτς. Θα το έλεγα με κομψό τρόπο ότι μπάζει πίσω. Αλλά είναι, δεν είναι ένα, συνήθως παιδί μου, επειδή ο Παναθηναϊκός. Τώρα θα δούμε ποιος θα παίζει δεξιά, βέβαια. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Μπάλντοκ, Κότσιρας, Βαγιανίδης. Για μένα δεν ξέρω αν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί για βασικός. Θα το δούμε. Θα φανεί και από τη διαχείριση του. Ναι, και είναι και καινούριος προπονητής. Τι ζητάει ο Αλόνσο του Πέτρου. Ναι, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι. Α, ο Βαγιανίδης. Ο Κότσιρας χθες από θέση αριστερού μπακ έχει βγάλει δύο κάθετες, ρε φίλε. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό το παιδί αρχίζει και γίνεται σιγά-σιγά Κίμιχ. Σωστά, σωστά. Αλλά λέω ότι επειδή έχουμε καινούριο προπονητή. Και επειδή δεν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά ανάμεσα σε Μπάλντο, Κότσιρα, ώστε να πεις ξεκάθαρο είναι αυτός ήταν ο βασικός. Αλλά και οι δύο δεν είναι παιδιά που κάθονται πίσω. Μάλλον λοιπόν πάμε για ένα Παναθηναϊκό που θα παίζει πολύ από τα άκρα. Σίγουρα. Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο στο σχέδιο του Αλόνσο το τι κάνουν οι ακραίοι του Μπάκ, οι οποίοι τα περισσότερα παιχνίδια τοποθετούνται πάρα πολύ ψηλά. Έτσι, και αριστερά και δεξιά. Αν με ρωτάς, από το Μλαντένοβιτς που έχω δει και από το λίγο Ρεμπότσο που έχω δει που θέλω να δω ακόμα περισσότερο για να είμαι ακόμα πιο σίγουρος σε κάποια πράγματα, εγώ θα έδινε ένα μικρό προβάδισμα στον Πορτογάλο. Γιατί αμυντικά φαίνεται να είναι πιο συνεπής σε σχέση με τον Μλαντένοβιτς. Αλλά τα πράγματα που κάνει ο Μλαντένοβιτς στο επιθετικό τρίτο
σε ένα κλικ πιο κάτω μπορεί να στα δώσει και ο Πορτογάλος. Mm. Δεν είναι δηλαδή κάποιος που από τη μέση και μπροστά λες πόπο Παναγία μου, αυτός γυρίζει την μπάλα συνέχεια πίσω ή δεν παίρνει ενέργειες ή δεν σεντράρει καλά. Όχι, έχει ένα πάρα πολύ καλό αριστερό πόδι. Έτσι. Και αυτό φαίνεται και από τους αριθμούς του όλα τα χρόνια και στην Γκίγκαμ και στη Λεχ Πόζναν και στη Σαουδική Αραβία που έπαιξε πέρσι. Και νομίζω θα πάρουμε μια εικόνα από εκείνον στα τα πρώτα φιλικά στην Ελλάδα. Να έχει, να έχει μια καλύτερη εικόνα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για να μην το ξεχάσω, υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα το οποίο αναφέρει ότι η Σλόβαν Μπρατισλάβα ενδιαφέρεται για τον άντρα της Πόραρ. Είχε αγωνιστεί εκεί κατά το παρελθόν. Έτσι. Με μεγάλη επιτυχία. Ναι, τρομερές σεζόν. Mm. Είναι από τα πλέον αγαπημένα παιδιά στην Μπρατισλάβα. Είναι σαν να λέμε, ας πούμε, εμείς ότι έφυγε από τον Παναθηναϊκό κάπου τον Μπέρκ, πήγε στην Αλαΐν και θα τον θέλαμε πάρα πολύ να γυρίσει πίσω. Τέτοια περίπτωση είναι, οπότε έχει μία βάση το σενάριο. Δεν ξέρω μόνο αν ο ποδοσφαιριστής θα ήθελε τώρα να πάει στη Σλοβαν. Να επιστρέψει στη Σλοβακία ή μετά από ένα... και είναι και ένα ερώτημα αν μπορούν να πληρώσουν το συμβόλαιό του. Θέλω να πω για τη Σλοβαν ένα συμβόλαιο της τάξης του 1 εκατομμυρίου. Ναι, δεν ξέρω αν είναι. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Βέβαια, θα μου πεις υπερβατικά για τον παίχτη που λατρεύουν όλοι και τα έχει σπάσει η γη και είναι σεντερφόρ. Μπορεί και να γίνεται, αλλά δεν είναι πάντως εύκολο. Όχι. Εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια ότι αν ας πούμε έρθει μια πρόταση που να ικανοποιεί τον Παναθηναϊκό, δεν μπορώ να την ορίσω αυτή τη στιγμή χρηματικά, δεν το αποκλείω να γίνει κάτι. Ναι. Και έπειτα ο Παναθηναϊκός να ψάξει να βρει ένα σεντερφόρ μέσα στο καλοκαίρι. Ωραία. Αυτά. Αριστερό εξτρέμ είναι ο επόμενος μεταγραφικός προορισμός του Παναθηναϊκού, εκεί όπου τον Τριφύλλη θέλει να κάνει τη διαφορά με την επιλογή του, δηλαδή να φέρει κάποιον από αυτό που έχουμε μάθει να λέμε πάνω ράφι, και υπάρχει έτσι ένας χρονικός περιορισμός, ένα deadline να το πω έτσι, που έχουν βάλει 10 ημερών ακόμα, 10 μέρες. Ναι, μέχρι 15... Προφανώς κάπου γράφει και το ρωτάνε πολύ για Σαλκύρη. Ναι. Ένα παιδί που παίρνει 7-8 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. 8-8. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι οικονομικό, από την άποψη ότι στον Παναθηναϊκό έχουν αποφασίσει, ρε παιδί μου, ότι εάν ο προπονητής κρίνει ότι για κάποιο ποδοσφαιριστή, συγγνώμη, πρέπει να γίνει υπέρβαση, θα γίνει. Απλά ο Σακίρη τα δύο τελευταία χρόνια που έχει πάει στο MLS παίζει ως δεκάρι, δεν είναι πια extreme, έχει χάσει πολύ και από την ταχύτητα και από την ένταση που τον χαρακτήριζε, και πράγματα που είχαμε μάθει να βλέπουμε κυρίως όταν έπαιζε και όταν παίζει βασικά στην Εθνική Ελβετίας. Οπότε βάσει των χαρακτηριστικών αυτών που πλέον χαρακτηρίζουν το παιχνίδι του, δεν νομίζω ότι είναι από τις λύσεις που εξετάζει ζεστά ο Παναθηναϊκός, γιατί για εκεί ψάχνει ένα παίχτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Αυτά. Μια ψύχρεμη αντιμετώπιση και με αυτή σε αποχαιρετάμε από έναν ακροατή. Θέλει, δεν θέλει, ο Σπόραρ θα πάει. Ευχαριστούμε κύριε Νίκο, μας ευχαριστούμε.